ανταποκριτής Μικόνου. Όταν κάνεις ένα τέτοιο διάσημο, όχι διάσημο, μάλλον τον πιο πλούσιο, τον πιο σημαντικό άνθρωπο του κόσμου, έχει και ένα στρατό από σωματοφύλακες. Και πώς τον προσέγγισες εσύ? Στην αρχή πήγα μεταθιεσμένος. Με τα πάουτσις μου. Με γυαλιά, καπέλο και πάρα πολύ ακριβά. Αλλά φοβήθηκε να μην σε πυροβολήσουν και τα έβγαλες. Μισό λεπτό, γιατί είχε την απορία ο Δημήτρης ότι είναι με μια ψαρόβαρκα. What? Ήμουν πάρα πολύ κοντά, γιατί σας λέω την ώρα που πήγα τα χάσα και οι σωματοφύλακες. Γιατί είχαν αποβιβαστεί στο φουσκωτό και έτσι δεν μπορούσαν να μου πάρουν σε κάμερα να σε δύο. Μου φοβέριξαν και έκανα πως ήθελα να το δύο. Είναι φίλη του, αυτή η κοπελίσσα τι είναι? Του... Γιατί είναι φίλος μου. Τι είναι το υπόλοιπο στο φουσκωτό που βλέπουμε? Είναι μια παρουσία Μικόνου, εγώ έτσι το λέω. Δεν γίνεται τώρα να είναι όλα μπακούρια και να έχουν πάει και σε ένα καλό μαγαζί. Είστε ανύπαρκτοι, δεν σας βλέπω καν. Μάλιστα κρατάγαν και ένα πανάκριβο κρασί, αν είδατε, ο σωματοφύλακας το πήρε μαζί του, δεν τους το άφησε. Τι, δεν έχω ρέστα να σας δώσω. Τσιγκουνιές είναι αυτά, Πέτρο. Όταν μιλάω εγώ για τσίπηδες. Τσίπης. Ναι. Τσίπης. Συγγνώμη. Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου του μπαίνει τρία δαχτυλάκια ρετσίνα στο μπουκάλι και το παίρνει να το πάει να το πιει στο ξενοδοχείο. Κανένα δεν τρέπονται. Τραβάω το κανάλι. Μήπως είναι ξύδι? Χύμα είναι, παιδί μου. Χύμα κρασί πήρανε. Ασκό πήρανε. Για τη σαλάτα του. Πιείτε να τυφλωθείτε γάμο την κουμπάνα. Εκτός από το κρασί και τα, έτσι, τα αυτά που περίσπισαν το φαγητό, τα έκανα και αυτά τα περάκι για το σκάφο ή τα άφησαν εκεί πέρα? Μπράβο σου, Πέτρο. Κάνεις πάρα πολύ καλά τη δουλειά σου. Είσαι Μικόν... Κάναμε... Πώς να το πούμε? Παπαρά. Πούτσι. Μικονάρχης. Δηλαδή... Μικονάιζερ.